Λο. Να πάμε απευθεία στον Καλαμόθ ή να πάμε στον Καλαμόθ. Ναι, γιατί όχι. Γκάλαμοθ. Γκάλαμοθ. Γκάλαμοθ, ο αγαπημένος μου εχθρός είναι σε αυτό το παιχνίδι. Μπάφαλο στα. Το αγαπημένο μου boss. Είναι τεράστιος. Τυριουράστιος. Τυριουράβιτου. Τυριουράβιτου. Α, να η Σαλόνι. Έζευτα. Θυμάστε το cut eye circlet που λέγαμε σε τι μπορεί να χρησιμεύει. Βάλτε. Α, τόση ώρα πολεμάω με ένα δαχτυλίδι βάρντα, ρε. Ξέχασα να τα αλλάξω. Και φαίνεται τη διαφορά. Αυτό λέω, επειδή δεν το είχα καταλάβει. Πού είναι, ρε. Cut eye circlet, να το. Αυτές οι μάγισσες, και καλά υποτίθεται ότι είναι variation το Salem Witch. Οι μάγισσες από το Salem. Αλλά τις λένε Salome, δεν τις λένε Salem Witch. Κοίτα για... Τρελό regeneration, αλλά εντάξει είναι ο μόνος... Εδώ. Είναι ο μόνος εχθρός που γίνεται γάτα. Αυτά είναι. Useless item is useless. Για να χρησιμοποιήσουμε και την internet του διάλογου. Και τι πετάνε αυτές, κάτι πετάνε, αν θυμάμαι καλά. Witch Hat, που είναι το καλύτερο κεφάλι στο παιχνίδι για εκτός... Εκτός δηλαδή αν εξαιρέσεις το Dragon Helmet. Σου δίνει το περισσότερο intelligence, δηλαδή. Και καλύτερη άμυνα. Μπορείς να πας αριστερά, αν θες να κάνεις κλειδί από τα δωμάτια που είναι με το Spike Breaker από το Χαμηλό Κάστρο και μετά να πας δεξιά για τον Γκάλαμοθ. Γι' αυτό σε ρώτησα άμα είναι να πάμε στον Γκάλαμοθ πρώτα. Αλλά εντάξει, αφού τώρα είπες έτσι. Πάμε έτσι. Δίνει και καλύτερη άμυνα από το Dragon Helmet. Αυτή εδώ, η Frozen Half. Άκου όνομα, παγωμένο μισό. Η Frozen Half κάνει μια πολύ θεαματική επίθεση. Γεμίζει όλη την οθόνη. Γεμίζει όλη την οθόνη, αλλά δεν θα την αφήσω εδώ να την κάνει. Έχει μια λίγο πιο μετά κοντά στον Καλαμούθ. Ναι, κοντά στον Καλαμούθ και θα αφήσω να την κάνει γιατί είναι πολύ θεαματική. Ο Spike Breaker. Τα σπάς. Τα σπάω. Πες μου πόσο τα σπάω. Εντάξει, μην το πίνεις και πάνω. Χρυσό σκελετός, αυτοί σηκώνονται σχεδόν αμέσως. Δεν ρίχνουν τίποτα εδώ. Όχι. Και δεν θυμάμαι. Ρίχνουν αυτοί σε άλλα μετροβάνια, ρίχνουν το Gold Ring που κάνει τα κεριά να ρίχνουν περισσότερα λεφτά. Karma Coin. Ωχ, με χτύπησε γάτα ρε. Αυτός σκελετός μόνο τσάκ νόρις και παιδιά. Να δείξουμε τι κάνει το Karma Coin. Όχι. Όχι, γιατί μπορεί να πείχεις πολλές φορές τέλος, ας πούμε, είσαι και δεν θα πει μπάνι. Κρυφό item, εκείνο το χάνεις άνετα. Και στο χαμηλό κάθρο, έχει ένα fork μπάνι και εκείνο είναι. Και αυτοί σηκώνονται αμέσως, στην πλάτη και λίγο. Και μάλιστα νομίζω πιο γρήγορα από τους gold σκέλετων. Μου φανερώθηκε το μυστικό σημείο. Φάνηκε. Κάτσε να πάω στους σκελετούς να το κάνω. Έχει το πλάκι. Τι μάμε. Γάλα. Μην πω δίπως που τρέχει. He lays waste. Και το τελειώνει τα εκπή. Τελευταία στιγμή. Το Karma Coin. Πετάς ένα κέρμα υποτίθεται. Και... ανάλογα με το τι θα πέσει η κορώνα ή γράμματα, έχει διαφορετικό effect. Ή βγαίνει ένα αγγελάκι και... και τι κάνει, ξέχασα. Buffs κάνει. Α, ναι, άμπραβο, ναι, σε μπαφάρι, είτε βγαίνει... Άσυ. Όχι, άσυ. Πω, πω, ρε. Και φαντάσου δηλαδή να κάνει την επίθεσή της θα γίνει, θα γονατίσει το σύστημα.
Είτε βγαίνει μια νεκροκεφαλή και χτυπάει όλους τους εχθρούς στην οθόνη. Πάμε τώρα στον καλά μου. Μπα, μπλάτς και έλεγε με ένα κόκκινο. Ναι, τι έγινε. Μέχρι και ο ίδιος ο Γκάτας λέει να σου πει fuck it. Όχι, όχι. Θα σπαθήσω. Ελπίζω να μην τη σκοτώσει το σπαθί. Μη. Νάτ. Κοίτα εδώ. Κάνει σαν μου το σύμπαν. Και σε πάγω σε κοινό. Δεν υπάρχει περίπτωση να την αποφύγει αυτή την επίθεση. Εδώ να αποφύγει άλλα κι άλλα, αυτό θα αποφύγει. Ούτε εσύ υπάρχει περίπτωση να την αποφύγει. Κοίτα πώ σε κρατάει, Κανονικά, boss. Supernova, όπως το Final Fantasy 7. Εδώ αλλάζει το background από το κανονικό κάστρο, γίνεται... Ναι, γιατί γίνεται έτσι δεν ξέρω. Είπανε, ξέρεις, από ένα σημείο, fuck it. Ό,τι να γίνει. Τάχα διαφορετικό και έτσι. Ναι, ρίξτε ό,τι να είναι. Necklace of Jade. Ποιος είναι ο Τζέι? Άντε, είναι... Είτε ο Τζούντας, εγώ λέω. Όχι. Είναι. Είτε ο... Τζόζεφ. Ένας από τους δύο. Πράσινη μπλάτσι. Γιατί ούτως ή άλλως παίρνεις... Να, και είναι κλείσει ο Τζέι. Πράσινη μπλάτσι σκέλετον. Μόλις το πήρα, ναι, το έδειξε και αυτή. Πάει σε έτοιμο το δεύτερο Dragon Hand που έχεις την ναι. Εδώ έχει Diamond. Ναι. Το τρίτο. Σώσε και όλα γεμίσει τα μαγικά σου. Ναι. Και πάμε στο πιο δύσκολο boss του παιχνίδι. Αλλά, with a twist. Τα περισσότερα HP έχει. Έχει 9999 HP. Τα οποία είναι πολλά για αυτό το παιχνίδι, πάρα πολλά. Όμως, έχουμε τον εξοπλισμό που τον πονάρει, Buried Secret. Γιατρεύει lightning, από lightning damage. Δεν αφήνει να πάθει ολοκάτω lightning damage. Πράγμα που κάνει αυτό τον εχθρό γελίο. Και είναι κρίμα γιατί είναι πολύ επιβλητικός. Ρίξε μου ό,τι έχεις. Μπορείς να το χτυπήσεις μια φορά, 100 φορές. Με τι, ξέρεις. Όπως του King, την κίνηση του... Με την King, με το... Ποιος το King? Ο άλλο King. Από το Tekken, ρε. Υπάρχει τέτοιες παίξεις στο Tekken. Δεν τον είχα προσέξει μέχρι τώρα. Είναι μεγάλος μάγκας και μένα μου τις παίξει. Έπρεπε να είναι στο Lux of Iron. Ποιο δεν σε κυνηγεί το σαχλό με τη μάσκα τη στιγμή. Ναι, έχει και ουρά, δηλαδή αν είναι δυνατόν, έχει και ουρά. Βάλα για να ολοκληρωθεί το U-Mart, ξέρω εγώ. Τι λέτε, ρε. Άμα γιατί δεν φοράει και προβλιά να πηγαίνει. Ο King είναι ο καλύτερος παίκτης. Διαπράτεται αμαρτία τώρα. Να δω το Ολυμπιστήριο έτσι. Και... Obtain gas. Gas, ναι, τώρα είναι η κλανιά. Τώρα δεν το μορφώνεις ο Μίχλι. Τώρα πρέπει να το μορφώνεις σε κλανιά. Κοίτα, silent. But deadly. Και τώρα ξέρεις τι ώρα ήρθε. Αλλά βασικά όχι, θα σου έλεγα να κάνει live record, αλλά θα σπάει στο κανονικό κάτι. Για να δες λίγο στα relics, έχεις πάρει και τα 5 relics του Vlad, έτσι. Ναι, και τα 5, ναι. Τα έχεις όλα. Ναι. Τώρα μπορούμε να πάμε να τερματίσουμε το παιχνίδι ουσιαστικά. Λες να το τερματίσω. Ναι, γιατί όχι. Να δούμε, θα είναι για πάνω την τελευταία φορά. Αν θα έχει αλλάξει κάτι. Γιατί είπαμε το πατσάρα, ναι. Είπαμε ότι ξέρω να το upgrade. Μπορεί να αλλάξανε και κάτι στο τέλος.
Πεθαίνουνε με λιγμούς. Πιο δυνατή είναι η Ιθέρα Μπρος. Κάτσε να ρίξω μια ματιά στο χάρτη, μήπως έχει τίποτα ενδιαφέρον, κανένα ενδιαφέρον μέρος να πάμε. Boss, δεν έχει. Έχουμε κάνει skip. Ολόκληρη το μόνο μέρος που έχεις κάνει skip είναι το μέρος που συνδέει το Alchemy Laboratory με το Marvel Garden. Το οποίο δεν έχει τίποτα ενδιαφέρον. Ναι, μπορείς να το τερματίσεις και θα... Το Marvel από πού το παίρνεις? Το Marvel. Ναι. Λάθος ερώτηση. Δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, μπορεί να μας έρθει. Εγώ πηγαίνω τώρα προς το κέντρο του ρολογιού, άμα είναι... Τηλεμεταφορά, στην τηλεμεταφορά θα πας. Ναι, στην τηλεμεταφορά θα πάω. Το Μάμπλουμ δεν στο δίνει εκείνος που είναι εκείνος αόρατος με το μεγάλο το σπαθί στο... πώς λέγεται? Όχι, όχι, το... Spectral Sword. Όχι, το Spectral Sword στο... στη βιβλίο... στην... στο... ίσως στο μέρος. Δεν είσαι. Πώς δεν είναι? Πού πας? Στο ρολόι. Ναι, θα τρέξω όλο τη διαδρομή. Έχει πιο κοντινή στο όλο τους πόρτες. Στο... στην ανάποδη της σκάλα. Εκείνο το μεγάλο το σπαθί, εκείνο στο, που έλεγα στο ότι... Τσάπελ, ναι. Ναι, ναι, θυμήθηκα. Εκείνο το μεγάλο το σπαθί που έλεγα ότι σου δίνει τα καλύτερα experience άμα όλοι οι εχθροί αρχίζουν και σου πετάνε ένα... Αυτό το βάζουμε. Είναι ένα XP. Σου δίνει... το Μάμπλουμ. Και τα άλλα τα αντικείμενα, τα έξτρα που βγάζει, σου πετάνε κάτι Night Shields, κάτι Javelins, κάτι τέτοια χαζό σου πετάνε. Μια που ήρθαμε εδώ θα κάτσω αφαρμάδο, Dark Shield.